Πάμε να πιάσουμε λίγο αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, να πάμε λίγο στον κλάδο των ακινήτων και να εστιάσουμε στα καταλήματα Airbnb, καθώς έχουμε το εξής στοιχείο. Σημειώθηκε μία αύξηση της τάξης των 232% κατά τον Μάρτιο του 2000, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τον Μάρτιο βέβαια, του 2022, και θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιώργο Αράπογλου, ο οποίος είναι υπεύθυνος ενημέρωσης της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων στο νομό Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας. Ξέρετε, μιλάμε για τουρισμό. Ας πιάσουμε λίγο και το κομμάτι των Airbnb. Καθώς έχουμε μία αύξηση τον Μάρτιο σε σχέση με τον Μάρτιο του 2021 που αγγίζει το 232%. Πού οφείλεται και ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει? Η αύξηση αυτή η οποία παρουσιάζεται οφείλεται στο γεγονός ότι φέτος μιλάμε για μία αρκετά καλή τουριστική σεζόν, η οποία προμηνύεται και από τις κρατήσεις οι οποίες έχουν γίνει. Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε προτίμηση για κρατήσεις τύπου Airbnb, δηλαδή βραχυχρόνιες μισθώσεις, και ακολουθούν χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ιταλία. Αυτό δείχνει ότι η προτίμηση των τουριστών που επιθυμούν να κάνουν κρατήσεις μέσω Airbnb είναι στην ουσία η προτίμηση που δείχνουν στις μεσογειακές χώρες και κατά προτίμηση στις χώρες όπου έχουν καλό κλίμα για το καλοκαίρι τους. Μάλιστα μπορούμε να πούμε ήδη ότι από τα στοιχεία των κρατήσεων που παρουσιάζονται κατά τους θερινούς μήνες από τον Ιούνιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο παρουσιάζεται τετραπλάσια ζήτηση σε σχέση με πέρυσι. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω του κορονοϊού και έχουν μειωθεί και οι περιορισμοί σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές όπου υπήρχε και ο περιορισμός των μέτρων λόγω του κορονοϊού. Η άνοδος του Airbnb, παράδειγμα Μάρτης 22, σημαίνει την ίδια ώρα και μειωμένη διαθεσιμότητα στο μέτωπο των ελεύθερων ακινήτων για ενοίκιο, για ενοικίαση. Σημαίνει ταυτόχρονα και αύξηση στις τιμές στα ενοίκια που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες πανελλαδικά. Έχει συμπαρασύρει ο θεσμός του Airbnb και τη μείωση των διαθέσιμων κατοικιών των τυπικών παραδοσιακών μισθώσεων, μακροχρόνιων μισθώσεων, λόγω του Airbnb, και επίσης σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε και το γεγονός της αύξησης των υλικών στην οικοδομή, όπου οι οικοδομές οι οποίες επρόκειτο να χτιστούν και να δημιουργηθούν νέες κατοικίες έχουν πάυσει λόγω του γεγονότος της αύξησης των οικοδομικών υλικών, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πολλοί ιδιοκτήτες να στραφούν στη βραχυχρόνια μίσθωση προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισόδημα λόγω και των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η ζήτηση στην μακροχρόνια μίσθωση, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί και οι τιμές των ενοικίων κατά 10-15%. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω το επόμενο διάστημα, και μόλις εισέλθουμε και στον Ιούνιο, κύριε Αράπογλου, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα και να αναφερθούμε και στα νέα δεδομένα τα οποία διαμορφώνονται με φόντο και την τουριστική κίνηση. Δηλαδή, πόσοι ξένοι επισκέπτες θα μπουν στην πλατφόρμα την συγκεκριμένη προκειμένου να κλείσουν τη διαμονή τους στην χώρα μας και στην Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.